Είχαμε σκοπό να ανέβει αντιπροσωπεία των φορέων, των σωματείων, να συναντηθεί με τη Δημοτική Αρχή για το οξυμένο αυτό πρόβλημα. Ότι ο κόσμος δεν έχει νερό. Φοβηθήκανε ποιους? Τα σωματεία? Φοβηθήκανε τους φορείς? Φοβηθήκανε τον κόσμο που τον έχουν στερήσει από νερό εδώ και μια εβδομάδα και κλείσανε τις πόρτες? Αν είναι δυνατόν. Παρόλα αυτά βλέπουμε ότι το κράτος στέλνει σωρία κρατικών υπαλλήλων, ασφαλιτών και διαφόρων να παρακολουθούν τη συγκέντρωση. Εκεί λοιπόν περισσεύει οι αξίες τους και η δύναμή τους. Αντί να βάλουν όλο το κρατικό μηχανισμό στο πώς θα λυθεί το πρόβλημα, μας στέλνουν εδώ πέρα να παρακολουθούν τη συγκέντρωση ποιών? Των γονέων, των κατοίκων, των σωματείων και των φορέων. Είναι απαράδεκτη. Είναι απαράδεκτη. Είναι έσχος αυτό που γίνεται. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή δεν έχει νερό. Έχει περάσει μια εβδομάδα και 10 μέρες η κυβέρνηση κάθεται στην Αθήνα. Εδώ πέρα ο κόσμος είναι έξω στα πεζοδρόμια. Φτάνει πια. Είναι η πρώτη συγκέντρωση. Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες. Και το εργατικό κέντρο θα πάρει πρωτοβουλίες να δοθεί νερό σε φτωχούς κατοίκους που δεν έχουν πάρει δωρεάν. Θα επιμείνουμε στο ζήτημα της επίταξης και της άθλιας κερδοσκοπίας που γίνεται σε βάρος των κατοίκων. Και επίσης αναζητούμε αυτή τη στιγμή σήμερα ευθύνες από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Πότε θα μας δώσουν και τη Δημοτική Αρχή, πότε θα αποκατασταθεί το δίκτυο για την υδροδότηση όλου του κόσμου. Φτάνει πια, δεν πάει άλλο. Ξεκινάμε τον αγώνα.